Μπορεί. Ναι. Γιατί λάλεις βλοσιρινή ρεγκόνισσα σου. Μα Είναι αφού η κόρη σου δες τι αυτή. πώς με κοιτά. Αυτή είναι η κόρη της Λίτσας. Έχει και κραγιό μαύρο. Έχει κάτω. Είσαι το πηγούνι της. Είσαι το πηγούνι της. Πού κλαίει η Ολυμπία μας. Η οποία ζει υπό τη συνεχή επιτήρηση του μαύρου πάνθυρα. Εκάμετε της ένα με πιάει να δούμε ότι είναι normal και είναι σαν τη μαμά της. Στην μητέρα σου. Τούτον που κάθεται και φέρνει την ουρά της μπροστά έκαμε το τζιλίτσα. Έκαμε διάφορα, Τζινί. Κάθεται έτσι αυτοκρατορικά και φέρνει την ουρά της μπροστά. Ναι, έτσι είναι το στυλ της μάμας της. Το στυλ, ακριβώς. Γεια σου, Εγκαλείστε. λαϊκή μου! Γεια σου! Λαϊκή μου! Λάγκη σε μαύρο τσι άσπρο πηγούνι. Η Ολίβια είναι άσπρη και έχει μαύρο πηγούνι. Είναι σορτή τα ζώα μας. Μάνα μου τα! Μάνα Ναι. μου! Κοίταξε, δεν θέλω να με προκαταλαμβάνεις αρνητικά για το γατί μας. Εγώ το γατί μας το αγαπώ. Αγαπούλα μου, γλυκιά μου. Μην κοιτάς το λάκι να τσάζω και να προβολήσεις. Γλυκιά μου, κουκλίτσα μου. Κουκλίτσα μου. Δεν το κατάλαβα. Δεν την είδα εγώ την πίτσα κατσίντζαμε. Εφού η Λέω σου κοίταζε με έτσι περίεργα. Κορή, αυτή η κυρία, έτσι για να ξέρεις, τούτη κοπέλα που δεν την είδες ακόμη από κοντά, ήταν η μαμά σου, ήταν η γιαγιά σου, αυτή η κυρία εδώ. Και είναι... Είδα. Τι πες? Αφού είδα την κορή που ήρθαμε το 15 Αύγουστο. Είδες την, ναι, σωστά. Αυτή, μεγάλωσε όμως, ναι. Μεγάλωσε τώρα, έγινε ολόκληρη γυναίκα. Φυσικά είναι και carnivore κοπέλα. Μόνο γκρέας τρώει, μόνο κυμά. Α, Βουδινό. μάλιστα. Ναι. Okay. Λοιπόν, αυτή η κοπέλα που την είδε στο 15 Αυγουστό είναι η μάνα της μάνας σου. Η οποία όμως για να καταλάβεις τι σώ η μάνα της μάνας σου ήτουν, όταν ανακάλυψε ότι η μάνα σου ήτουν αντίθεση και μετά που έκαμε διάφορα η μάνα σου, δεν θα σου τα πω για να μην σου προκληθούν τραύματα, αποφάσισα μαζί με τον Αλέξη, τον εκπαιδευτή του Λάκη και της. Δεν θες να την γνωρίσεις αυτή. Δόπλιν. Και της Τζόπλιν, ναι. Συμφώνησα μαζί με τον εκπαιδευτή του Λάκη και της Τζόπλιν ότι ήταν καλύτερα η μάνα σου να πάει εκεί στον Αλέξη. Γι' αυτόν εσύ εγνώρισες τον Αλέξη, γεννήθηκε στον Αλέξη. Τώρα πώς σε κατάφερες να γεννηθείς με μάνα στηρωμένη, ένα σκτηνίατρος. Τόσο ποτέ δεν θα σκληρώσω τον. Ένα φθινίατρο ξέρει πώ δεν κατάφερε να γεννηθεί από μάνα στηρωμένη. Εν τω μεταξύ, όταν πήγαμε να τη γνωρίσουμε, ήταν από πίσω η Λίτσα. Ναι, Μα έτσι πολλά επιθετικά. Ήταν. είναι αγριόγατα κανονική. Τούτη εγκαλεί όμω. Τούτη φυλάμε και στο στόμα, Μάνα μου κόρη. χαδάκια. Ναι. Κοίταξε, Ολίβια μου, εμεί θα σταματήσουμε τη διαγενειακή μεταβίβαση, όχι τραύματος, βίας. Σε μεγαλώνουμε για να είσαι ένα non-violent cat, ένα μη βίαιο γατί. Πάντως είναι σε καλή φάση με τον Λάκη. Μπράβο, χαίρομαι, χαίρομαι. Εντάξει, μην φανταστείς και τέλεια πράγματα, τελειότητες, Εντάξει, αλλά αδερφάκια τα μου. συμβιώνουν. Δεν τον κοιτάζει. Δεν βλέπω το. Κόρη μα λένε ότι άμα οι γατές κλείνουν τα μάτια και τους είναι για να εκφοβηθούν, για να δείξουν την αγάπη τους. Ναι, αφού γι' αυτό το λέω, αγαπιούνται τα μωρά. Είναι έτσι ασορτή τα χρώματα τους. Ναι. Λοιπόν, κουμέρα, άκου να δεις. Έλειψες πολύ καιρό από το κανάλι Ήρθα, μας. ήρθα. Λοιπόν, κάτσε να σε κάνω rename γιατί γράφεις Ελάζαρο. Ήρθα. Γράφεις Ελάζαρο, εγώ θα σε... Λάκη, Τι σταμάτα! δαγκονί. Όχι, θέλει προσοχή και βάζει την πατούσαν του πάνω στη γάμπα μου. Ακόμα να ξεπεράσει το εγωκεντρικό στάδιο νολάκης μας. Έμεινε για πάντα καθυλωμένος και προσιλωμένος. Μπράβο, Λάκη. Ο σωστός ο σκύλος. Τώρα ο Λάκη έχει καθίσει στο... Όχι, κάτσε εκεί, Λάκη. Κάτσε εκεί. Που λες. Έλειπες πολύ καιρό από το κανάλι μας. Θες να πεις στον κόσμο γιατί... Γιατί επεράσαμε μια πάρα πολύ μεγάλη περιπέτεια που διήρκησε
Από το 2000. Εγώ είμαι χαρούμενη για το τέλος της περιπέτειας. Εντάξει, γιατί με βλέπει ο κόσμος τώρα να χαμογελώ ευχαριστημένα. Μην νομίζω ότι χαμογελώ ευχαριστημένα επειδή ταλαιπωρηθήκαν οι αγαπημένοι μου. Για πες. Ναι, δύο ακαδημαϊκές σεζόν κράτησαν αυτή έτσι, η μεγάλη ταλαιπωρία που επεράσαμε. Έπρεπε να βοηθήσουμε το γιο μας να τα καταφέρει στο στόχο που ήθελε. Και έτσι όλη η οικογένεια συμπορευτήκαμε Και ο μαζί του. γιος μας, ο γιος σας, ο Λάζαρος, ο Τριφωνίδης τα κατάφερε και τώρα είναι πρωτοετής φοιτητής της ιατρικής. Μάλιστα. Μέχρι την τελευταία στιγμή, μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα, η κουμπάρα μου ήταν αγχωμένη. Αγχωμένη είναι light, ήμουν του ψυχίατρου. Και ενώ από τον καιρό που ξεκινήσαμε τις Αριστοτρίτες, 5 χρόνια δεν είχαμε απώλειες, ενώ μπορεί να μερικές εβδομάδες, σε 1-2 εβδομάδες να μην κάνουμε βίντεο με τις διακοπές, τώρα είχαμε ένα μεγάλο διάλειμμα, γιατί ακριβώς είσαι και εσύ άνθρωπος, είσαι και εσύ ψυχή και δικαιούσου να πνάσεις. Τώρα που ο στόχος επετεύχθη, το παιδί δεν μπήκε στο πανεπιστήμιο, πήγετε και το συγυρίσατε, όλα καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Και γνώρισες και από κοντά των καταστατών του καναλιού μας. Γνώρισα πάρα πολύ ενδιαφέρον ανθρώπους που με συγκίνησαν. Είναι τέλειοι, είναι καταπληκτικοί, πολύ ψυχάρες και οι δύο αυτούς που γνώρισα. Που μας που μας ευοήθησαν πάρα πολύ. Η Αριστονίκη και ο Λάζαρος και ο Μιχάλης επήγαν στο Ηράκλειο και γνωριστήκαν με το τσακαλάκι και τσακαλάκαινα. Με τον Μιχάλη και τη Λίτσα, το podcast νούμερο 34. Εφού είπα του να γράψει σε ένα σαν τατουάζ με podcast 34, σου πήγε το podcast του. Εσύ είπε, εσύ είπε. Πώς δεν μου είπε, όλα μου τα είπε. Θα βάλει και μια μπλούζα, του λέω ένα t-shirt podcast 34. Εγώ περιμένω το t-shirt. Γιατί λέει, γεια σα, είμαι το podcast 34. Μάλλον είμαι πολύ χαρούμενο που δικαιώθηκε. Είναι πάρα πολύ σπουδαίοι άνθρωποι. Και μας στάθηκα σαν παραπάνω και από συγγενείς. Ξέρω το. Και τους ευχαριστώ και δημόσια για αυτό. Αν και λέω το για να τους πεις ευχαριστώ, λέω το γιατί... ξέρω το ότι δεν το λες... Εστέλα μου μηνύματα, ο Μιχάλης, τι υπέροχοι άνθρωποι, Αριστονίκη, ο Μιχάλης και ο Λάζαρος, τι υπέροχα πλάσματα. Η άλλη μου λέει, είχα στο πίσω κάθισμα το είδωλο. Έχω μηνύματα. Ναι, οδηγώ και έχω στο πίσω κάθισμα το είδωλο. Το είδωλο, ναι, μην πω κάτι τώρα. Και γράφει μου, η Αριστονίκη είναι πολύ διαφορετική από κοντά της. Λέω, είναι πολλά πιο όμορφη. Λέει μου, ναι. Μου λέει, αλλά κάνει και πολύ πλάκα. Της λέω, γιατί νομίζεις θα ήμουν εγώ φίλη με την Αριστονίκη, αν δεν είχε χιούμορ. Έχω και χιούμορ. Έχεις και γνώσεις, έχεις και κατανοητικότητα και έχασες και πολλά επεισόδια. Θα σε ενημερώσω. Πάρα πολλά επεισόδια τώρα, σιγά σιγά είμαι έτοιμη για δουλειά, πραγματικά ήρθα από την κόλαση στη ζωή ξανά. Είχαμε και θεραπευόμενες σου, πότε θα μας βάλει ραντεβού για Αριστονίκη. Αφήστε την κοπέλα να ερεμήσει. Να έχω πολλά να της πω, λέει μία. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Όταν έρθει θα της πείτε. Αλήθεια, ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα και δόξα σε ο Θεός. Ήταν πολύ δύσκολο, όχι γιατί δεν είναι καλός μαθητής και δεν θα είναι καλός φοιτητής ο Λαζάρος, αλλά λόγω κάποιων επιλογών που έγιναν σε σχέση με τις εξετάσεις. Αν θες να πεις πράγματα, μπορείς να πεις. Εντάξει, θα τα πω σιγά σιγά. Τώρα... Εγώ θεωρώ ότι ο Λαζάρος ταλαιπωρήθηκε άδικα. Λόγω κακών συμβουλών, κακής καθοδήγησης. Και θυμάμαι τη μέρα που επήγατε στον καθοδηγητή, που μου είπες, τον πήραμε τηλέφωνο αυτό που θα μας καθοδηγήσει τι οδό θα ακολουθήσουμε. Και μου φάνηκε ένα από το τηλέφωνο να αρκισάρα, αυτό μου είπες. Θυμάσαι? Και μετά έδωσε σας μια τέτοια καθοδήγηση που προφανώς είχε να κάνει με το δικό του benefit. Δηλαδή πώς αυτός θα υποφεληθεί περισσότερο. Και ταλαιπωρηθήκεται. Δεν πειράζει όμως, τέλος καλών όλα καλά. Τον είδα που έβαλε και στο Instagram story New Boy in Town. Είδες το. Α, έβαλε. Ναι, την πρώτη μέρα που πήγε έβαλε σημείωση στο Instagram New Boy, New Kid in Town.
New Kid in Μάνα μου, Town. δεν Έβαλε έναν τραγούδι New Kid in Town. Ναι. Μπράβο. Χαρούμενος. Κοίτα, χαρούμενος, κοινωνικοποιήθηκε, έμαθε τη μισή Κρήτη σε 2 μέρες. Δεν θέλει να χάνει μαθήματα. Με το που γραφτήκαμε, πήγαινε κατευθείαν μάθημα ανατομία στα δύσκολα. Wow. Ναι, και Wow. Κοίτα, τώρα θα περάσουμε μια προσαρμογή και εμείς, γιατί είμαστε και εμείς μια Το μικράναμε σαν συνδρόμο της οικογένεια. άδειας φωλιάς. Ναι, Να φέρετε μικρήναμε πίσω σαν τη οικογένεια. λίτσα, να σας καλύψει τα κενά. Έμαθες ότι πιάμεν και που τούτε την παυτή. Του το λέμε το. Πιάτε πλακέτα. 100.000 συνδρομητές, για να καταλάβετε ότι η γυναίκα στον κόσμο της έχουμε 100.000 συνδρομητές. Άρα μου, αλλά σας που ήμουν εγώ. Είδες, Ολίδια, έχουμε πλακέτα, Ολίδια. Μπράβο, συγχαρητήρια. 100.000 συνδρομητές. Η Ολίδια δεν δείχνει να ενθουσιάζεται ιδιαίτερα. Anyhow. Εντάξει, είναι η φύση της έτσι. Anyhow, όσον γίνονται περισσότεροι συνδρομητές και γραφτήκαν και πολλοί νέοι συνδρομητές, γιατί το καλοκαίρι είναι κάμα με θέματα με την επικαιρότητα που είχαν έτσι καυτά, άρχισαν να εμφανίζονται ξανά ιστορίες με nagging το πρωί. Γίνανε και άλλα πράγματα. Διευρύναμε τα no contact μας. Κάναμε καθαρίσεις και ξεκαθαρίσματα with my part of the family. Εντάξει. Οπότε ένας, είπα σου το νομίζω στο τηλέφωνο, ένας πρεσβύτερος της δικής μου οικογένειας, είπε μου, άκου να σου πω, αν τον αγαπάς να τον πάρεις, αλλά να μην υιοθετήσεις τα παιδιά του. Και λέω του, μα πόσο απάνθρωπα μιλάς, τι είδους άνθρωπος είσαι εσύ. Τι σκατοψυχιά είναι αυτή. Και λέει μου, όταν θα το χωρίσεις και θα κλαίεις, θα τα πούμε. Και κλείσα το τηλέφωνο και πήγα, ήμουν ούτως ή άλλως no contact, αλλά είπα, σου είπα κορό ότι είπε μου πάνω σπάρ τον τηλέφωνο να δούμε τι θέλει που χτύπουσε συνέχεια να απάντητε σε όταν μπλοκαρισμένος. Ναι. Ναι. Λοιπόν, και έκαναμε ένα βίντεο με πάνω όπου είχε το βίντεο ξεκαθαρίσματα και καθαρίσεις στα νόμια. Ναι. Και γράφει μία από κάτω εχθές, όπου δυστυχώς δεν το έκανα screenshot, γιατί τόσο πολλά έφυγε ολίστικα, που τη απάντησε αμέσως και μπλόκαρα. Και γράφει μου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να υιοθετήσεις τα παιδιά, φτάνει να συμφωνούν τα ενήλικα σου τα παιδιά και να κάνεις prenup για να τα εξασφαλίσεις. Και όσον αφορά στο αν σου κάνει αυτός ο άνθρωπος, έχεις ρωτήσει κανένα σοβαρό άνθρωπο, για παράδειγμα την Αριστονίκη, είναι η Αριστονίκη η κουμπάρα σου, τι λέει. Κατάλαβες, επειδή εσύ λείπεις καιρό που το κανάλι, το κάθε κακόβουλο τσογλάνι υπέθεσε πως εσύ διαφωνείς για τη δική μου αναδημιουργημένη οικογένεια. Μαλάκα. Λοιπόν, εδώ είναι η Αριστονίκη. Ήρθα. Ήρθε. Ο λόγος που έλειψε ήταν αυτός που σας είπαμε. Ο λόγος που δεν σας το είπαμε από πριν ήταν επειδή δεν θέλαμε να το κάνουμε jinx. Δεν θέλαμε να την αγχώσουμε περαιτέρω, δεν θέλαμε να την βάλουμε σε διαδικασίες. Χαίρομαι, εγώ χάρηκα πάρα πολύ πάντως με τον Λάζαρο, με τα αποτελέσματα του Λάζαρο, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Θα ερχόμαστε να μας γιατρεύει ό,τι δικό ήταν και αν έχει. Έχει ήδη δύο πελάτες υποψήφιους. Και εσάς. Όχι, 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 άλλους. Όλα καλά. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα εισαγωγικό βίντεο, κυρίες και κύριοι. Και θα κάνουμε ένα Αριστοτρίτη με την Αριστονίκη. Έχεις κάτι άλλο να δηλώσεις? Συμφωνείς με την απόφαση μου? Για το ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Όχι, συμφωνείς που θα παντρευτώ τον Πάνο και θα υιοθετήσω? Εννοείται! Εννοείται με τον Πάνο εμένα. Θεωρείς ότι θα έπρεπε, χωρίς να σημαίνω ότι διαφωνούν, θα έπρεπε να πάω να πάρω άδεια από τα ενήλικα παιδιά μου, αν με αφήνουν να ξαναπαντρευτώ και αν με αφήνουν να υιοθετήσω άλλα παιδιά? Όχι. Και να κάνω και πριν από για να εξασφαλίσω τα ενήλικα παιδιά μου. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε δηλαδή για τα ενήλικα παιδιά μας? Και το άλλο το ερώτημα είναι, με τέτοια μυαλά πώς μπορούν οι άνθρωποι να αγαπήσουν? Δηλαδή, επαντρεύτηκα μια φορά, όχι εγώ, καθένα. Επαντρεύτηκα μια φορά και έκανα παιδιά με έναν άνθρωπο που δεν ταιριάζαν.
Χώρισα από την άνθρωπο. Πρέπει για το υπόλοιπο τη ζωή μου. Ό,τι κάνω, ό,τι επιλογή πάρω, να συμφωνούν τα παιδιά εκείνου του άνδρα με τον οποίο δεν τα βρίσκαμε και χώρισα. Μου ήταν και λάθο και να με κακοποιούσε και χώρισα. Και πρέπει να πάρουν άδεια από του νέου μου αφέντε. Χωρίζω από τον άντρα και μετά έχω αφέντε στα παιδιά που κάνω εκείνο τον άντρα. Χωρί αυτό να σημαίνει ότι δεν συμφωνούν τα μεγάλα μου παιδιά. Είμαστε εξηγημένοι με τα μεγάλα μου παιδιά. Αλλά τι σκεπτικά είναι αυτά, πώς μπορούν οι άνθρωποι να ζήσουν όταν μένουν προσκολλημένοι. Όπως έλεγε ένας γέροντας, είδατε στα βίντεο που γελούσαμε με τους γέροντες, το γέροντα Δοσίθιον κτλ. Όπως έλεγε ο γέροντας Δοσίθιος, ότι η πρώτη σου γυναίκα είναι αυτή που είναι η γυναίκα σου. Ο πρώτος γάμος ο θρησκευτικός. Και λέμε τον πάνω οι φαντάστηκες που να πάμε στον παράδεισο. Αν πάμε και στον παράδεισο, εγώ να είμαι με τον πρώτο μου άντρα, να με την πρώτη σου γυναίκα, δηλαδή θα είναι ένα δράμα. Δηλαδή, να προτιμήσω από στην κόλαση παρά τούτο. Δηλαδή, και με τούτο το σκεπτικό, τα πρώτα παιδιά που έκαμε δεν έχει σημασία να είναι 30 χρόνια, 40 χρόνια, θα σε δικούν. Γιατί είσαι γυναίκα. Και δεν είσαι ανεξάρτητο άνθρωπο. Από γυναίκα είναι το μεταξύ. Παλαιοδιαθηκικό. Τι να είναι, ρε φίλε. Άντε, κλείουμε το τούτο και πάμε να κάνουμε ένα σοβαρό.